Στο Digitalex 2017 έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Και εγώ το ίδιο. Θέλω να μας πείτε τις εντυπώσεις από όλη την εκδήλωση. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν έρχομαι σε δηλώσεις και προσπάθειες που έχουν να κάνουν με το video game. Βλέπεις πολλούς νέους ανθρώπους, πραγματικούς ανθρώπους θα έλεγα, πολύ δημιουργικούς, με όρεξη, με διάθεση. Υπάρχει ένα πολύ δυνατό thriving, θα έλεγα, community στο χώρο του video game. Ένας πολύ δυνατός κλάδος με τζίρο παγκοσμίως πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Είναι διπλάσιο τζίρο σχεδόν από το παγκόσμιο κινηματογράφο. Και είναι βέβαια εφαρμογές στο video game που μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, ακόμη και ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Πιστεύετε πως το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να στηρίξει αυτές τις νέες προσπάθειες? Το ελληνικό κράτος κάνει ό,τι μπορεί. Περάσαμε ένα νόμο στον οποίο προβλέπονται ένα κονδύλι της τάξης των 450 εκατομμυρίων για τα επόμενα χρόνια, όπου προβλέπονται κίνητρα για παραγωγές. Μέσα στις παραγωγές δεν είναι μόνο ο κινηματογράφος, τηλεόραση και το κινούμενο σχέδιο, είναι και τα video games. Άρα ένα σημαντικό βήμα για τους game developers, οι οποίοι βέβαια πρέπει όμως να αναπτύξουν κάποια λίγο πιο business skills για να μπορούν να μπουν σε αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα εμείς βοηθάμε όλους τους game developers όπου μπορούμε σε διάφορα events που γίνονται στο εξωτερικό. Πάντα είμαστε δίπλα στο Global Game Jam, σε οποιαδήποτε έκθεση. Για πρώτη φορά φέτος στην Αθήνα οργανώνουμε στις 26 Οκτωβρίου το Athens Game Jam, ένα B2B event, προκειμένου να δώσουμε το σήμα στο παγκόσμιο κλάδο ότι και η Ελλάδα είναι μέσα στο χάρτη των χωρών όπου το gaming community υπάρχει και αναπτύσσεται. Και είναι ένας δρόμος μακρύς. Να προχωρήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την υποστήριξη και πόσο μάλλον δίνεται στην ευκαιρία σε νέους game developers να μπορέσουν να ξοπλίσουν και να δείξουν τη δουλειά τους. Θα ήθελα μια τελευταία πρόταση που θα μπορούσατε να πείτε για τον κόσμο που βρίσκεται εδώ πέρα. Για τον κόσμο που βρίσκεται εδώ πέρα να περάσει καλά, να έχει πολύ φαν αυτό το διήμερο και είμαι σίγουρος ότι αυτό που κάνετε θα γίνει πραγματικά θεσμός και του χρόνου θα είναι ακόμη πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.